Κυρίες και κύριοι υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, διοικητές, κύριε Πρίτανη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, φίλες και φίλοι, αγαπημένους συμπολίτες και συμπολίτες. Από καρδιάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την παρουσία σήμερα εδώ. Είναι αλήθεια ότι τα επόμενα χρόνια μας περιμένει μια ενδιαφέρουσα πορεία που είναι βαθύτατα πολιτική και ταυτόχρονα οραματική και ρεαλιστική. Μια πορεία που σηματοδοτεί το καινούριο, ανοίγει νέους δρόμους, νέες ευκαιρίες και ελπίδες. Σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, κάποιοι άνοιξαν μαζί μας το μονοπάτι. Άλλοι προσθέθηκαν στην πορεία, ορισμένοι πίστηκαν πρόσφατα και άλλοι κριτικοί απέναντί μας περιμένουν να δουν πώς θα κάνουμε πράξη τα όσα προεκλογικά υποσχεθήκαμε. Με όλους αυτούς τους πολίτες, από σήμερα κιόλας προηγούμαστε μαζί, χωρίς περιχαρακώσεις, χωρίς προφάσεις ή μικροκομματικές αντιλήψεις. Αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη, απόλυτη προσωπική μου δέσμευση. Και αυτό διότι αφενός μεν δεν του επιτρέπει η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, και αφετέρου διότι δεν μας δεσμεύει τίποτε άλλο παρά μόνο η προοπτική ανάπτυξη που θέλουμε να δώσουμε στον τόπο μας. Η γρήγορη αποκατάσταση σε όσους έχουν πληγεί, η ευημερία που οφείλουμε όλοι εμείς να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε για τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Κληθήκαμε για να λειτουργήσουμε θεσμικά ως δημόσιοι παραστάτες των συμφερόντων των πολιτών της Θεσσαλίας. Σε εσάς όλους λοιπόν θα λογοδοτούμε διαρκώς, διότι η δημόσια εξουσία πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως εσάς. Και τη δέσμευση αυτή θα τηρήσουμε με βλάβη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια επιλογή δεν αρκεί απλά και μόνο να συμφωνεί με τους περισσότερους για να είναι δημοκρατική. Πρέπει παράλληλα να είναι και δίκαιη, δηλαδή δικαιοκρατική, και κυρίως να είναι πραγματοποιήσιμη. Αυτός είναι ο βασικός μας γνώμονας για να είμαστε πρωτίστως κρίσιμοι για τους πολίτες της Θεσσαλίας, που μας έχουν σήμερα περισσότερο από ανάγκη από ποτέ όλους. Βέβαια, η Θεσσαλία δεν βρίσκεται σε μια κανονική περίοδο. Απαιτούνται εντελώς διαφορετικοί ρυθμοί και πρωτόγνωρες συνεντέσεις. Γι' αυτό και πρέπει να λειτουργήσουμε με ταχύτητα και διαφάνεια, σαν ειδικός επιταχυντής, για να στηθεί η Θεσσαλία και πάλι σύντομα στα πόδια της και να αποκτήσει ταυτόχρονα τον χρηματισμό που απαιτούν οι νέοι καιροί. Τούτο δεν αποτελεί αξίες των πολιτών, αλλά υποχρέωση δική μας, όλων μας, απέναντί σας. Είναι αδύνατη ανάγκη να λειτουργήσουμε παραπλασιαστικά και με σύνθεση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι περισσότεροι μα γνωρίζετε και παρακολουθείτε ότι αμέσως μετά τις εκλογές και μην χάνοντας χρόνο, παρουσιάσαμε τρεις τομείς. Το μοντέλο της βιωτικής ανάπτυξης, της πολιτικής προστασίας και το μοντέλο του πολιτισμού. Εισηγούμαστε νέα μοντέλα στους τρεις τομείς, γιατί δεν θέλουμε απλώς να εκπληρωθούν οι πληγές της κακοκαιρίας, αλλά να έρθει ξανά μια ανάπτυξη με νέους όρους. Αποδίδουμε τη δέουσα σπουδαιότητα ως νέα περιφερειακή αρχή στον πρωτοδυνή τομέα. Γι' αυτό και δημοσιοποιήσαμε εδώ και 45 μέρες το σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης, ένα καλομελετημένο κείμενο επεξεργασμένο από καθηγητές πανεπιστημίου συναδέλφων. Στο μοντέλο της γεωργικής ανάπτυξης προτείνουμε λύσεις που αφορούν μεταξύ των άλλων στο μεγάλο πρόβλημα του εντατικού εγκλήματος στη Θεσσαλία. Η επιστημονική προσέγγιση της μελέτης με ένα κατάλληλο πλέγμα έργων και δράσεων δίνει το προσδοκόμενο άθροισμα εξοικονόμησης νερού, το οποίο σαφώς εξισορροπεί το σημερινό τρέχον ετήσιο έγκλημα. Σπέβδω να διευκρινίσω εδώ ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση κατά της ολοκλήρωσης των έργων μεταφοράς νερού από το μαχαίρι.